ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η κατάληψη στο δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς πρόκειται για μια πράξη τιμής και αγάπης προς το πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου, με τους μαθητές να στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς το Υπουργείο, ζητώντας την παραμονή του κυρίου Χουρσανίδη στη θέση του. Η κατάληψη γίνεται λόγω του ότι θέλουμε να παραμείνει ο διευθυντής σχολείου μας, γιατί έχει βοηθήσει τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το σχολείο, έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Το σχολείο υπολειτουργούσε πριν έρθει στο σχολείο μας ο διευθυντής. Όλα τα παιδιά σε αυτό το σχολείο τον έχουν σαν πατέρα τους. Μας έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, έχει βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές. Όποιο παιδί και να ρωτήσετε στο σχολείο θα πει τα καλύτερα λόγια. Δεν είμαι υπέρ των καταλήψεων, να το ξέρετε, αλλά είναι η μόνη κατάληψη που μου έδωσε χαρά. Η συμβολική αυτή κίνηση των μαθητών συγκίνησε τον διευθυντή, ο οποίος τους επισήμανε ότι πρόκειται για διαδικασίες που προκύπτουν από νόμους, με τον ίδιο να επιστρέφει στην οργανική του θέση στο 5ο Λύκειο. Ξέρετε, ο κόσμος λέει πάρα πολύ σοφά ότι ό,τι σπείρεις στερίζεις. Εγώ προφανώς έχω σπείρει αγάπη, έτσι, και κατανόηση και συμπαράσταση και ό,τι μπορούσα. Ακόμα και όταν είμαι αυστηρά έτσι, επικριτικός ή οτιδήποτε, ακόμα και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία πώς το κάνεις. Το παιδί εισπράττει ότι και που με μάλωσε ο διευθυντής, με μάλωσε γιατί με αγαπάει, δεν με μάλωσε γιατί είναι κακία, ας πούμε. Μαθητές διεκδικούν να παραμείνει ο ίδιος διευθυντής στο σχολείο τους, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό τους με κατανόηση και αγάπη και μάλιστα στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτά τα 3 χρόνια ο διευθυντής μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ότι δεν θα θέλαμε να φύγει από το σχολείο και απλά θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι να παραιτηθεί η άλλη διευθύντρια. Έχει βάλει και υπολογιστές στις τάξεις, έχει βάψει το σχολείο τόσες φορές. Έχει βοηθήσει τα παιδιά με κρίση πανικού. Ο διευθυντής έχει βοηθήσει πάρα πολύ το σχολείο, έχει κάνει τα πάντα γι' αυτό και για τα παιδιά το ίδιο. Θέλουμε τον κύριο Χουρσανίδη κοντά μας, να μην φύγει από το σχολείο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για μας και τον αγαπάμε όλοι. Τα παιδιά θέλουν αγάπη. Έτσι, για να λειτουργήσει οτιδήποτε, θέλει αγάπη, τίποτα άλλο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να παραμείνω στο σχολείο, αλλά όπως σας είπα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, προκύπτει από μια διαδικασία αξιολογήσεων. Το μόνο πράγμα το οποίο θα θυμάμαι, ας πούμε, είναι αυτό το πανό χθες, έτσι, αυτή η αγάπη των παιδιών. Το απαιτούμε, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ρήμα. Δεν είναι κάτι άσχημο αυτό το απαιτώ, ας πούμε, έχει μια άλλη γλύκα, έχει μια άλλη ομορφιά όταν στο λέει ένα 13χρονο ότι απαιτώ να παραμείνεις διευθυντής μου.